Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η μεσημεριανή σας ενημέρωση από το One Channel. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Πυροβολισμοί με τρεις νεκρούς και τραυματίες σε ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα. Ο δράστης ταμπουρώθηκε στο κτίριο και πυροβολούσε αδιακρίτως. Βρέθηκε νεκρός με την καραμπίνα δίπλα του από τους αστυνομικούς. Φέρεται να ήταν πρώην εργαζόμενος της εταιρείας που είχε απολυθεί. Αντιστροφή μέτρηση για τη συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον Πρωθυπουργό αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου. Συντηρούν την πίεση στην κυβέρνηση με μπλόκα και συμβολικές πράξεις διαμαρτυρίας οι αγρότες. Ποια είναι τα βασικά τους αιτήματα, τι δημοσιονομικό περιθώριο υπάρχει για την ικανοποίησή τους. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα των φοιτητικών συλλόγων έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Νέα κινητοποίηση των φοιτητών το απόγευμα. Επόμενος σταθμός στο συλλαλητήριο την ερχόμενη Πέμπτη στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με την τραγική κατάληξη που είχε το περιστατικό στη Γλυφάδα σήμερα το πρωί, όταν ένας ένοπλος άνδρας εισέβαλε σε ναυτιλιακή εταιρεία και άρχισε να πυροβολεί, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να σκοτώσει τρία άτομα. Ο δράστης, που φέρεται να είναι απολυμένος πρώην εργαζόμενος της εταιρείας, ταμπουρώθηκε για ώρα στο κτίριο και τελικά αυτοκτόνησε. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν με την καραμπίνα δίπλα του, ενώ έξω από το κτίριο εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του, στο οποίο υπήρχε ένα περίστροφο. Να δούμε τι δήλωσαν πριν από λίγο σοκαρισμένοι οι εργαζόμενοι. Είμαι στον πρώτο, ας πούμε. Και αυτό που έγινε, αυτό έγινε στο δεύτερο. Πρόκειται για έναν παλιό υπάλληλο της εταιρείας, Αιγύπτιος είναι στην καταγωγή. Έχει απολυθεί. Ναι, εδώ και καιρό, ο οποίος προφανώς ήθελε να εκδικηθεί τα αφεντικά, γιατί φώναζε σε όλους να φύγουν, δεν ήθελε να χτυπήσει κάποιον άλλον από εμάς, μόνο τα αφεντικά. Και χτύπησε στοχευμένα. Ήμουνα μέσα, αλλά εγώ ήμουνα στο ισόγειο. Από ό,τι κατάλαβα, έγιναν στους πάνω ρόφους ό,τι έγινε. Δεν έχω εικόνα. Μόνο ότι τους πυροβολισμούς τους άκουσα. Τέσσερις πυροβολισμοί ήταν. Εγώ άκουσα τους δύο πρώτους. Πήγα προς τη σκάλα να δω τι γίνεται. Είδα δύο παιδιά που κατέβαιναν. Μου λένε είναι ο Άρης με όπλο και πυροβολεί. Και φυσικά έτρεξα προς τα έξω στον κήπο και βγήκα από την πίσω πόρτα του γκαράζ. Έχει απολυθεί. Εγώ ξέρω ότι είναι συνταξιούχος. Δεν ξέρω αν απολύθηκε. Έχουμε όμως δήλωση και της εκπροσώπου της ελληνικής αστυνομίας για το περιστατικό. Πάμε να την ακούσουμε. Σύμφωνα με η ενέργεια του δράστη είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και η ιδιοκτήτρια της εταιρείας. Ο δράστης, ο οποίος εργαζόταν για την οικογένεια, βρέθηκε νεκρός σε άλλο χώρο από τους τρεις νεκρούς της εταιρείας. Δίπλα του το όπλο της έκνομης ενέργειάς του και μάλλον είχε αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται σύμφωνα με την ποινική δικονομία για την πλήρη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης. Εν αναμονή της συνάντησης που θα έχουν με τον Πρωθυπουργό αύριο, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και προχωρούν σε συμβολικές κινητοποιήσεις, δείχνοντας πως δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω στα αιτήματά τους. Η κυβέρνηση από την πλευρά της αναζητεί λύση, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών χωρίς να εκτροχιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Στο μεταξύ, εχθές, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη, με αποτέλεσμα δεκάδες άτομα να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο της πόλης με τα τρακτέρ τους. Και ενώ ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την προγραμματισμένη συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό, οι διαμαρτυρίες τους συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Αγρότες εισβάλλουν στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης για να συναντήσουν τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη. Επιχειρούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό. Επικρατεί ένταση με τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Αποδοκιμασίες, ακόμη και σπροξήματα. Οι αγρότες της Αλεξανδρούπολης υποστηρίζουν πως ο Υπουργός αγνόησε την προγραμματισμένη του συνάντηση για τις 6 χθες το απόγευμα και πως ο ίδιος δεν τους ενημέρωσε για την ακύρωσή της. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διευκρινίζει πως ο κύριος Αυγενάκης δεν είχε πρόθεση να αγνοήσει κανέναν, αλλά η προηγούμενη ευρεία σύσκεψη που έγινε στην Κομωτινή διήρκησε πολύ παραπάνω από το προγραμματισμένο, με αποτέλεσμα να βγει εκτός προγράμματος. Με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρο Κελέτση σήμερα το πρωί να
διαψεύδει ότι υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση με εκπροσώπους των μπλόκων στην πόλη. Υπήρξε μια συνάντηση προγραμματισμένη με τους εκπροσώπους των ελαιοπαραγωγών, με τέσσερις δηλαδή ανθρώπους. Οι αγρότες της Αλεξανδρούπολης αυτοβούλως αυτοοργανώθηκαν και πήγανε με τρακτέρ έξω από το ξενοδοχείο. Καμία λοιπόν προγραμματισμένη συνάντηση δεν υπήρχε με τους αγρότες του Εύρου και καμία συνάντηση δεν ακυρώθηκε, δεν ματαιώθηκε. Στα Νέα Μουδανιά, χθες αγρότες απέκλεισαν την Εθνική και στα δύο ρεύματα για 8 ώρες με την κυκλοφορία να πραγματοποιείται από παρακαμπτήριες οδούς. Κρατάμε χαμηλά την μπάλα, πιστεύω, γιατί θέλουμε να ακούσουμε τι αντιπροτάσεις μας κάνουν. Το μπλόκο ενίσχυσαν με δεκάδες φορτηγά οι μελισσοκόμοι της Χαλκιδικής. Νωρίτερα, οι μελισσοκόμοι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη, τοποθετώντας άδειες κυψέλες από τον Λευκό Πύργο μέχρι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πέρυσι, διαπιστωμένα, η παραγωγή του μελιού έπεσε στο 80%. Αγρότες από τον μπλόκο των Κύλων απέκλεισαν το κτίριο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη με άχυρα και κοπριά. Μελισσοκόμοι με τα φορτηγά ενίσχυσαν και τον μπλόκο της Ερμίτσας. Ενώ στον κόμβο Νικελίου οι αγρότες της Συμμαθίας έκλεισαν για λίγη ώρα την Εγνατία. Στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στη συνάντηση της Τρίτης αναφέρθηκε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να ενισχύονται περισσότερο ομάδες με όπλο τη δυνατότητά τους να διαδηλώνουν ηχηρά εις βάρος άλλων ομάδων που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί προτεραιότητα για εμάς να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα και το αγροτικό εισόδημα. Και γι' αυτό θα αξίσουμε τον πάτο του βαρελιού για να μειώσουμε τους παράγοντες κόστους της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Αφήνουμε τους αγρότες μας, τους οποίους τους συνάντησα και πριν έρθω εδώ, κυριολεκτικά να είναι στα πρόθυρα της εξαθλίωσης και συγχρόνως καταναλωτές να πασχίζουν από την ακρίβεια. Ποιος κερδίζει στη μέση, ρε παιδιά, από το χωράφι στο ράφι? Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Αυτό είναι μια πρόκληση, ένα ζήτημα που αφορά οριζόντια όλο το πρωτογενή τομέα. Σήμερα το μεσημέρι, οι αγρότες της Καρδίτσας πραγματοποιούν συλλαλητήριο στα Φάρσαλα, ενώ σε όλα τα μπλόκα θα πραγματοποιηθούν αποκλεισμοί δρόμων. Με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς, συναντήθηκε σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελιγράδι. Ο Πρωθυπουργός μετέφερε τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πρόπτικη της Σερβίας, καθώς και το μήνυμα για βούληση της ενίσχυσης και της εμβάθυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών στην ενέργεια, τις υποδομές και τις μεταφορές. Το επαναλαμβάνω και εδώ, δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον, ευρωπαϊκό μέλλον για τα Δυτικά Βαλκάνια, χωρίς να υπάρχει ευρωπαϊκό μέλλον για την Σερβία, τη μεγαλύτερη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων. Και για μας η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων συνολικά στην Ευρώπη είναι στρατηγικός μας στόχος, ήταν στρατηγικός στόχος από τη διακήρυξη της Θεσσαλονίκης πριν από 21 χρόνια και επιταχύνοντας και εσείς τις μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της χώρας θα έρθετε πιο κοντά στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι μπορούμε, αγαπητέ Αλεξάνδρε, να κάνουμε το 2024 μια χρονιά σημαντικής πρόοδου για τη Σερβία. Και εμείς θα σταθούμε δίπλα σας σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο πρώην Υφυπουργός Παιδείας και καθηγητής αντιεγκληματικής πολιτικής, ο κύριος Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, για να συζητήσουμε μαζί την επικαιρότητα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν μπορώ, κύριε Παπαθεοδόρου, να μην ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο σας για αυτό το τραγικό περιστατικό στη Γλυφάδα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι, όπως είπατε, τραγικό περιστατικό, ένα τραγικό συμβάν για το θανάσιμο τραυματισμό των τριών προσώπων, όπως και για την αυτοκυρία του δράστη. Είναι πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Και προφανώς θα πρέπει η αστυνομία να αναζητήσει τόσο τους λόγους που οδήγησαν στην πράξη αυτή, όσο και από την άλλη πλευρά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκε το έγκλημα. Πάμε τώρα να δούμε τα ανοιχτά μέτωπα της κυβέρνησης. Οι αντιδράσεις για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν φαίνεται να σταματούν. Σήμερα έχουμε και νέα συγκέντρωση των φοιτητών έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Ισχυρίζονται οι φοιτητές, κύριε Παπαθεοδόρο, ότι η κυβέρνηση θέτει εκβιαστικά το ζήτημα και μάλιστα σε περίοδο εξεταστικής. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Κοιτάξτε,
Αν δεν γινόταν σε αυτή την περίοδο που πράγματι έχουμε την εξεταστική για τα πανεπιστήμια, θα γινόταν σε μια άλλη περίοδο. Συνήθως πρέπει να σας πω ότι σχέδια νόμου που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση ψηφίζονται τον Αύγουστο ή ψηφίζονται σε περιόδους που είναι, αν θέλετε, νεκρές από την άποψη της διαδικασίας. Δεν πιστεύω όμως ότι το πρόβλημα βρίσκεται εκεί. Αυτή ή μια άλλη περίοδος θα ήταν το ίδιο κατάλληλη κατά τη γνώμη μου, έτσι ώστε να υπάρξει ένας διάλογος με τα δημόσια πανεπιστήμια, διάλογος με την κοινωνία, διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, έτσι ώστε να, και μέσα από τη διαβούλευση να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου που δόθηκε σε διαβούλευση μέχρι σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν κάνει διάλογο, ότι στην ουσία δεν έχει επιδιώξει συνενέσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε το πλαίσιο το οποίο επέλεξε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή για να καταθέσει στη διαβούλευση το νομοσχέδιο. Μέσα νομίζω ότι τελειώνει σε κάποιες μέρες. Έτσι, άργησε η κυβέρνηση. Άργησε η κυβέρνηση ενώ το είχε εξαγγείλει από τις 20 Δεκεμβρίου. Μάθαμε το νομοσχέδιο, το είδαμε πριν από λίγες μέρες. Θα μείνει γύρω στις 10 μέρες στη διαβούλευση. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι επαρκής χρόνος, έτσι ώστε να υπάρξει και ο απαραίτητος διάλογος. Αλλά στην ουσία νομίζω ότι είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μια μισή μεταρρύθμιση. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι ενώ πράγματι το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει πολλές διατάξεις για τα δημόσια πανεπιστήμια και ειδικές διατάξεις για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, αυτό λοιπόν το οποίο δεν είδαμε μέσα, δεν είδαμε αυτή την όθηση που χρειάζεται αυτή τη στιγμή το Δημόσιο Πανεπιστήμιο για την αναδιάφρωση και την ανασυγκρότηση του ακαδημαϊκού χάρτη. Το πρόβλημα δεν είναι απλώς να θα σταθούν στην Ελλάδα μέσω τρομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που και εκεί υπάρχουν πολλές απορίες και θα πρέπει να συζητηθεί τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το ζήτημα είναι ταυτόχρονα να ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο και να αλλάξει ο χάρτης μέσα από συγχώνευση τμήματων και σχολών, που θα μας οδηγήσει σε κάποια στιγμή σε περισσότερο ορατά γνωστικά αντικείμενα, ισχυρά πτυχία, και εκεί βεβαίως οι δύο πυλώνες που υπηρετούν το ίδιο δημόσιο αγαθό της παιδείας, τα μη κρατικά και τα δημόσια πανεπιστήμια, να μπορούν να λειτουργούν, αν θέλετε, σε αλληλοσυμπλήρωση. Εάν το ζήτημα είναι μόνο να ενισχυθούν κάποιες πτυχές της λειτουργίας των μη κρατικών και από την άλλη να ενισχυθεί έστω και οικονομικά όπως γίνεται το δημόσιο πανεπιστήμιο, είναι μισή μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση αυτή χρειάζεται μεγαλύτερο εύρος, μεγαλύτερη, αν θέλετε, στοχοθεσία, έτσι ώστε η επόμενη μέρα να βρει δυνατά δημόσια πανεπιστήμια και μη κρατικά τα οποία θα δοκιμαστούν από την ποιότητά τους, είναι βασικό αυτό, από την ποιότητά τους και από τη διάρκεια τους. Γιατί βλέπουμε όλοι ότι η ελληνική κοινωνία, ή αν θέλετε η πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, βλέπει θετικά την δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Όμως, αυτό το οποίο νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι πώς θα ξαναφτιάξουμε το χάρτη των ακαδημαϊκών των πανεπιστημίων, που υπέφερε πάρα πολύ το 2019 από την ξαφνική συγχώνευση ΤΕΗ με πανεπιστήμια, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε πάρα πολλά διάσπαρτα τμήματα με κατακαιρματισμένα αντικείμενα. Άρα αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το δει η ελληνική πολιτεία. Δεν θα το λύσει η ζωή, θα πρέπει να το λύσει η κυβέρνηση, να το λύσει το Υπουργείο Παιδείας. Και ταυτόχρονα, ναι, και ταυτόχρονα, ολοκληρώνω μόνο τη φράση μου, και ταυτόχρονα να δοθούν και ίντρα ανάπτυξής τους των δημοσίων πανεπιστημίων, όταν θα εγκαθίσταται δίπλα, ακριβώς όταν θα εγκαθίσταται δίπλα τα μη κρατικά, που και αυτά θα πρέπει να αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια που αξιολογούμε τα δημόσια. Επομένως, αυτά θα πρέπει να είναι η δουλειά της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Θέλω ένα σχόλιο σας για τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε από την αρχή πει ότι είναι υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων, με συγκεκριμένα βέβαια κριτήρια. Ωστόσο, πλέον δεν είναι ξεκάθαρο αν θα στηρίξει το νομοσχέδιο. Γιατί το ΠΑΣΟΚ κρατάει αυτή τη διφορούμενη στάση?
Νομίζω ότι μια τέτοια στάση, δηλαδή όχι κριτικής στήριξης, αλλά απόρριψης των μη κρατικών πανεπιστημίων, φέρνει την ηγεσία του Πασόκ σε δυσαρμονία με αυτό το οποίο θα ήθελε η μεγάλη πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι και κάτι άλλο, ότι θυμάμαι το 2019, όταν συζητούσαμε για την συνταγματική αναθεώρηση, η δική μου θέση ως βουλευτού του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι χρειάζεται να συζητήσουμε σοβαρά και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στη βάση του ενωσιακού δικαίου, γιατί αυτό γίνεται σήμερα, είναι στη βάση του ενωσιακού δικαίου, στη βάση της εξέλιξης που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από το ενωσιακό δίκαιο και την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι οι παλινοδίες σε ένα τέτοιο θέμα δεν έχουν μεγάλη σχέση με την μεταρρύθμιση που έχουν ανάγκη τα δημόσια πανεπιστήμια αλλά και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Γιατί η μεταρρύθμιση μας ενδιαφέρει. Και μας ενδιαφέρει να είναι μια μεταρρύθμιση ουσιαστική αλλά και δίκαιη μεταρρύθμιση. Και νομίζω ότι τέτοιες θέσεις απομακρύνουν τη συγκεκριμένη ηγεσία από αυτό το οποίο θέλει και αισθάνεται ο ελληνικός λαός. Πάμε, κύριε Υπουργέ, και στο επόμενο μέτωπο της κυβέρνησης. Αύριο είναι η συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δήλωσε από τη μεριά του ότι οι δημοσιονομικοί πόροι έχουν εξαντληθεί. Βλέπετε να υπάρχει υποχώρηση από τους αγρότες? Νομίζω ότι η κυβέρνηση άργησε σε αυτή την κρίση που υπάρχει με τους αγρότες. Δεν είναι μόνο ελληνική κρίση. Στην Ελλάδα έχουμε άλλα είναι τα αίτια πολύ πιο σοβαρά, πολύ πιο βαθιά σε σχέση με αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Προφανώς η κυβέρνηση χρειάζεται αυτή τη στιγμή να παρέμβει και για την συγκράτηση από τη μία πλευρά της ακρίβειας, της ακρίβειας στο ράφι, όπως είπατε προηγουμένως, της ακρίβειας των προϊόντων που μπορεί να ξεκινούν από τον παραγωγό στο 0,30 και να φτάνουν στα 3,8 ευρώ όπως έχουμε πει με τόσα παραδείγματα που έχουμε δώσει. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε το ζήτημα της δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων, αγροτικών κοινοτήτων, έτσι ώστε να δοθεί πρόβλημα στην ενεργειακή ακρίβεια που μαστίζει τους αγρότες. Και ακόμα αν θέλετε και με τις παρεμβάσεις που γίνονται τώρα, το πρόβλημα δεν έχω την αίσθηση ότι λύνεται, διότι εάν βλέπουμε τόσο πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ της παραγωγής του προϊόντος, του αγροτικού προϊόντος και της κατανάλωσής του από τον πολίτη, τότε έχουμε δύο, και τον παραγωγό και τον πολίτη, ο οποίος διαμαρτύρεται για την ακρίβεια. Και η ακρίβεια αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη μεγάλη ανησυχία του Έλληνα πολίτη, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπικές έρευνες. Πάμε τώρα και στο μέτωπο της κεντροαριστεράς. Το φαντάζεστε ότι θα σας ρωτήσω για την αυριανή εκδήλωση που διοργανώνεται από την Εφημερίδα των Συντακτών. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, που έχει προκαλέσει αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, συνάντησε και τον Αλέξη Τσίπρα την περασμένη εβδομάδα. Έβαλε τον πήχη στη δεύτερη θέση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίγει ζήτημα ηγεσίας? Εγώ θα σας έλεγα ότι καταρχάς δεν μπορεί να ποινικοποιηθεί οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση για ζητήματα που στην προκειμένη περίπτωση αφορούν το μέλλον της κεντροαριστεράς. Όμως θα πω δύο πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι λίγο αντιφατικά. Ο τίτλος. Ο τίτλος είναι ποιος θα αντιμετωπίσει τον κύριο Μητσοτάκη ή ποιες θα είναι οι πολιτικές οι οποίες θα μπορέσουν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον της κοινωνίας έτσι ώστε να υπάρξει αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Γιατί στην ουσία το ζήτημα, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς μπορεί να υπάρξει αλλαγή του πολιτικού σκηνικού που από τη μία πλευρά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι ισχυρή και από την άλλη έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία καταγράφεται με πολύ χαμηλά ποσοστά. Από την και άλλη μεριά, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω σε αυτό που λέτε, ότι στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολύ υψηλότερο ποσοστό και από τον Στέφανο Κασελάκη και από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Είναι προφανές αυτό. Είναι προφανές και το έχουμε δει σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και αρκετό διάστημα. Πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ, η άνοδος του ΠΑΣΟΚ όπως έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ανεμικοί, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν δημιουργούν αυτές οι δύο πολιτικές δυνάμεις, δεν δημιουργούν προϋποθέσεις για αλλαγή των πολιτικών σχετισμών. Αυτό το οποίο όμως θα έλεγα είναι το εξής. Το δεύτερο είναι να συζητήσουμε για την... Όχι εμείς, όχι εγώ. Συζητούν για την κεντροαριστερά ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,
προφανώς, αλλά και ένας στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κεντροαριστερά, δεν έχω την διαίσθηση ότι είναι κεντροαριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Αριστερά, ή το ζήτημα είναι να συζητηθεί κάποια στιγμή, όπως διαφαίνεται, η προοπτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Η προοδευτική διακυβέρνηση, την οποία παλαιότερα την είχαν υποστηρίξει και ο Γιώργος Παπανδρέου, την είχε υποστηρίξει ο κ. Τσίπρας, το ζήτημα της προοδευτικής διακυβέρνησης το απάντησε ο ελληνικός λαός στις τελευταίες εκλογές του 2023 ότι δεν τη θέλει. Είναι, αν θέλετε, λίγο αντιφατικό. Οι πολιτικές δυνάμεις, αν θέλετε, η κατεύθυνση, αυτό που δείχνει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να μετατίθεται συνεχώς προς το κέντρο, γιατί στο κέντρο βρίσκονται οι πολιτικές, να μετατίθεται συνεχώς στο κέντρο και κάποιοι να συζητούν πώς, παραδείγματος χάρη, θα υπάρξει ανατροπή μέσα από θέσεις της αριστεράς, όπως είδαμε να καταγράφονται. Υπάρχει, είναι κεντροαριστερή στάση. Άρα, η απόρριψη αυτό, μήπως των μεταρρυθμίσεων. Δεν είναι μόνο θέματα των θέσεων, αλλά είναι και θέματα προσώπων. Αν είναι τέτοια θέματα, νομίζω ότι μπορούν να καταγραφούν με κάποιο τρόπο πολύ πιο ξεκάθαρο, έτσι ώστε ο καθένας, άλλωστε και οι αντιδράσεις που διαφαίνονται από τις ηγεσίες των αντίστοιχων κομμάτων, φαίνεται ότι προκαλούν μια τέτοια εντύπωση. Αν είναι ζητήματα προσωπικά ή ζητήματα αφισβήτησης, αυτό θα πρέπει να υποθεί ξεκάθαρα. Αλλά ξέρετε κάτι, όσο προσωποποιούμε το πρόβλημα, τόσο χάνουμε το δάσος. Το δάσος είναι σε ορισμένες περιπτώσεις η απουσία πολιτικών θέσεων και ή σε κάποιες άλλες οι θέσεις αυτές, οι οποίες ακριβώς επειδή εκφωνούνται με τον συγκεκριμένο τρόπο, δεν μπορούν να συγκινήσουν τους πολίτες για να δημιουργήσουν πλειοψηφικό ρεύμα. Πιστεύω ότι μια ξεκάθαρη πολιτική, μια πολιτική της κοινής λογικής, μια πολιτική η οποία θα έφερνε στο επίκεντρο τα προβλήματα τα κοινωνικά, που θα έλεγε ότι ναι, χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις. Και ελάτε να συζητήσουμε πώς θα γίνουν καλύτερα οι μεταρρυθμίσεις. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, προφανώς χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν μπορεί να είναι ούτε δεξιές ούτε αριστερές. Μεταρρύθμιση είναι αυτό που αλλάζει προς το καλύτερο την παιδεία αυτή τη στιγμή, στη μεταρρύθμιση του πανεπιστημίου. Ωραία. Χωρίς να χρειάζεται ούτε να ξεφεύγουμε με λίγες μέρες διαβούλευση, ούτε να πηγαίνουμε γρήγορα στην κοινοβουλευτική διαδικασία για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα να λειτουργήσει μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο αφενός και αφετέρου. Να μπορέσει να δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη βάση συνένεσης, συνεννόησης για αυτό που θέλουμε για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή θα μιλήσουμε για την ανάγκη που έχει σήμερα το σχολείο να ξαναφτιάξει το Λύκειο, να υπάρχει ένα εθνικό απολυτήριο. Αυτά θα είναι τα έργα μιας κυβέρνησης που θα έρχεται η άλλη και θα τα ξυλώνει, όπως η περίοδος του ΣΥΡΙΖΑ που ξύλωσε όλες τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις. Θέλω να πω το εξής, ότι ο κόσμος, δεν είμαι σε θέση να διερμηνεύσω, από όσο καταλαβαίνω όμως, ο κόσμος αυτή τη στιγμή ζητάει μια πολιτική η οποία θα είναι πολιτική της κοινής λογικής, θα έχει αποτελέσματα, θα καλυτερεύει τη ζωή του και θα δημιουργεί ποιοτικότερες υπηρεσίες για τον πολίτη. Αυτή την πολιτική θα μπορέσει ενδεχομένως το νέο κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου να υπηρετήσει. Νομίζω ότι έτσι όπως το οριοθέτησε σε δημόσια παρέμβασή του ο κύριος Λοβέρδος, ναι, θα τοποθετηθεί στο κέντρο, ναι, θα τοποθετηθεί σε αυτό το οποίο πολλοί από εμάς ονομάζουμε. Ξέρετε, το κέντρο δεν είναι ένας χώρος που απλούστατα καταγράφονται κάποιες ιδέες μετριοπάθειας ή κάποιες πολιτικές οι οποίες είναι και φιλελεύθερες αλλά και σοσιαλδημοκρατικές. Όχι. Είναι οι πολιτικές που πιστεύω που χρειάζεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή για να περάσουμε την δύσκολη περίοδο μετά την κρίση που, όπως βλέπουμε, έχει πολλές παγίδες από πολλές καινούργιες κρίσεις που έρχονται, γεωπολιτικές, οικονομικές, το βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Και αυτό το οποίο θα χρειαστεί το επόμενο διάστημα είναι να υπάρξει ένας χώρος ο οποίος θα δώσει μια διέξοδο σε πολίτες που θεωρούν ότι το κέντρο μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση. Αξιόπιστη λύση για λύσεις. Δηλαδή για πολιτικές οι οποίες είναι υποφιλία του πολίτη. Αντιλαμβάνομαι ότι βλέπετε θετικά αυτό το νέο κίνημα του Ανδρέα Λοβέρδου. Έχει γραφτεί και το όνομά σας ότι θα στελεχώσετε αυτή τη νέα κίνηση. Να περιμένουμε κάτι τέτοιο, να περιμένουμε κάποια υποψηφιότητά σας για την Ευρωβουλή ενδεχομένως.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ακόμα δεν έχουν γίνει οι ανακοινώσεις. Θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Έχουμε το χρόνο να το ξανασυζητήσουμε και το λέω με πολύ, αν θέλετε, ανοιχτή διάθεση, ότι τέτοιες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο να ανανεωθεί το πολιτικό σκηνικό, ναι, είναι ενδιαφέρουσες. Σε λίγο καιρό νομίζω ότι θα έχουμε και άλλα πράγματα να συζητήσουμε. Ωραία, το κρατάμε αυτό που μας λέτε. Κύριε Παπαθεοδόρου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο σήμερα. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα τεκμήρια που κατασχέθηκαν μετά τη σύλληψη του ηγετικού μέλους των πυρήνων της Φωτιάς, των δύο οικάδων και ενός πορτιέρι γνωστού αθηναϊκού κλαμπ. Το πρώην μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης πήρε το δρόμο για τη φυλακή με ποινή 25 μηνών χωρίς αναστολή για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Η έρευνα γύρω από την υπόθεση συνεχίζεται, καθώς τα εγκληματολογικά εξετάζονται υπολογιστές, κινητά, καθώς και ένα χειρόγραφο ημερολόγιο προκειμένου να διαπιστωθούν δέσεις της τρομοκρατίας με το οργανωμένο έγκλημα. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ξανά το πρωίν ηγετικό μέλος της οργάνωσης Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς, καθώς το αυτόφορο μονομελές πλημελίο δικείο της Αθήνας τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και ενός μήνα χωρίς αναστολή για παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών. Μάλιστα, κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος είπε πως το πιστόλι που βρέθηκε στο σπίτι όπου έγινε η έρευνα των αρχών το είχε αγοράσει έγκυος σύντροφός του από την Ομόνοια για λόγους αυτοπροστασίας, κάτι με το οποίο ο ίδιος διαφωνούσε. Ο 45χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε φύγει από το σπίτι του μετά τη δολοφονία μέλους της Greek Mafia, για τον οποίο είπε στην απολογία του ότι ήταν επιστήθιος φίλος και συνεργάτης του σε βενζινάδικο και φοβόταν ότι θα ήταν το επόμενο θύμα στον πόλεμο του οργανωμένου εγκλήματος. Έβλεπα διαρκώς νέες δολοφονίες και επέλεξα να νοικιάσω άλλο σπίτι στην Αθήνα. Θεωρούσα ότι μπορούσε να στοχοποιηθεί η οικία μου. Όταν έφυγα από το σπίτι, με ενημέρωσε ότι προμηθεύτηκε ένα πιστόλι. Εγώ δεν συμφωνούσα. Προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος ήταν αυτός που έφερε τα 3 μαχαίρια και το πιστόλι με τα φυσίγκια. Ο ισχυρισμός του ότι ανήκαν στην σύντροφό του δεν αποδείχθηκε. Αντιβαίνει στους κανόνες της λογικής ότι σύζυγός του μεταβαίνει στην Ομόνοια για να αγοράσει πιστόλι, χωρίς να ξέρει να το χρησιμοποιεί. Ζητώ την ενοχή του, όπως κατηγορείται για παράνομη οπλοφορία και κατοχή ναρκωτικών. Είχε σχηματιστεί μια δικογραφία με 4 άτομα, τα οποία μεταξύ τους δεν είχαν καμία απολύτως σχέση. Ο εντολέας μου ήταν στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών για την κατοχή ενός πιστολιού και ουσιαστικά δικάστηκε γι' αυτό χωρίς να πάρει τριήμερο. Μάλλον του στέρισαν τη δυνατότητα το να πάρει τριήμερο και να προετοιμάσει την υπεράσπιση του και να πάρει μια αναβολή. Την ίδια ώρα, οι δύο οικάδες του πολεμικού ναυτικού που συνελήφθησαν αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους επιβληθεί κανένας όρος. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος και θα διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα για τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στην κατοχή τους. Εμένα μου προκαλεί απορία ποιος νους είχαν και τροφοδότησε από χθες, τα οποία δυστυχώς συνεχίζονται μέχρι σήμερα, τα σενάρια που ήταν το φως της δημοσιότητας. Και συνεχίζεται βέβαια και σήμερα διαπόπευση των εντολέων μου. Η ταυτόχρονη επιχείρηση με τις 4 συλλήψεις ξεκίνησε μετά από πληροφορία που έφτασε στην αστυνομία ότι συγκεκριμένα άτομα κατήχαν όπλα και εκρηκτικά. Η μέχρι στιγμής έρευνα πάντως έχει δείξει ότι οι εμπλεκόμενοι δεν συνδέονται μεταξύ τους. Ωστόσο, φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια γίνονται τα 11 κινητά τηλέφωνα και οι 5 υπολογιστές που κατασχέθηκαν, αλλά και ένα τετράδιο με σημειώσεις που είχε το μέλος των πυρήνων της Φωτιάς. Δεν έχει αποδειχθεί η σχέση μεταξύ των 4 και αυτό το διευκρινίζω. Δεν ήταν αυτή η καταγγελία που δέχτηκε η αστυνομία, αλλά ότι κατέχουν όπλα και εκρητικά και πιθανόν θα υπήρξε κάποια εγκληματική ενέργεια. Η αστυνομία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έφταναν, θεωρούσε πως σε ανύποπτο χρόνο θα σημειωνόταν ένα δυνατό και αιματηρό χτύπημα που έπρεπε πάση θυσία να αποτραπεί. Αυτό τόνισε μιλώντας στο Βήμα της Κυριακής και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μετά την επανεμφάνιση της τρομοκρατίας το τελευταίο διάστημα. Επήγει η αποκάλυψη και η εξάρθρωση της ομάδας ή των ομάδων που ομνύουν στην ένοπλη βία. Οι αστυνομικοί πάντως ξεψαχνίζουν όλα τα στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους, τόσο για τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις, όσο και για τον πόλεμο που μένεται στο χώρο του οργανωμένου εγκλήματος. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με το δελτίο στη νοηματική γλώσσα.